ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο θέμα με τις τράπεζες, γιατί ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Όλι Ρεν, επανέφερε το θέμα του κουρέματος των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ με δηλώσεις του σε φιλανδικό δίκτυο. Να συνδεθούμε με την Ειρήνη Αναστασοπούλου από το Deutsche Welle. Καλησπέρα, Ειρήνη. Την ανησυχία τους για την ασφάλεια των καταθέσεων εκφράζουν ακόμα και οι Γερμανοί, όπως απαντούν σε δημοσκοπήσεις. Αλλά αν θέλεις να αρχίσουμε με τις δηλώσεις Ρεν. Ναι, πρόκειται για το περίφημο μοντέλο Κύπρου, το οποίο είχε προαναγγείλει έτσι άγαρμα, ας πούμε, τέλη Μαρτίου, επικεφαλής του Eurogroup ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Είχε σπείρει τότε τον πανικό στα χρηματιστήρια, χαρακτηρίστηκε γκάφα, ατόπιμα ολκής, βόμβα μεγατόνων. Και βέβαια είχε αποστασιοποιηθεί όλη η ελίτ, η πολιτική ελίτ, από το Ραχόι μέχρι τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Ας δούμε όμως τι ακριβώς είπε στο φιλανδικό κανάλι Όλι Ρεν. Η Κύπρος, είπε, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά η τραπεζική οδηγία που θα έρθει προβλέπει ότι θα υπάρχει ευθύνη ενός επενδυτή και ενός καταθέτη σε περίπτωση αναδιάρθρωσης μιας τράπεζας ή σε περίπτωση αδρανών καταθέσεων. Και συνεχίζει. Αλλά η ιεραρχία είναι ξεκάθαρη. Πρώτα οι μέτοχοι, στη συνέχεια πιθανότατα οι επενδυτές και οι καταθέσεις χωρίς εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση το όριο των 100.000 ευρώ είναι ιερό, καταθέσεις κάτω από αυτό το ποσό θα είναι πάντα εγγυημένες. Αυτά λοιπόν είπε ο Όλι Ρεν, και βεβαίως οι Γερμανοί έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, είχαν και κάθε λόγο να ανησυχούν μετά τα όσα έγιναν για τη διάσωση της Κύπρου. Ανησυχούν για το πόσο το αυτονόητο, για πόσο ασφαλής είναι οι καταθέσεις στις τράπεζες. Είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ εδώ στη Γερμανία, Σπύρο, σε talk shows, εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, διότι οι αποταμιεύσεις είναι η ιερή αγελάδα των Γερμανών. Πρόσφατη λοιπόν δημοσκόπηση της εφημερίδας Handelsblatt έρχεται να το επιβεβαιώσει. Πιο συγκεκριμένα, μόνο ένα ποσό του 28% θεωρεί ότι ένα βιβλιάριο καταθέσεων είναι ένας αξιόπιστος τρόπος επένδυσης των χρημάτων, ενώ ένας στους δύο Γερμανούς δεν πιστεύει τις διαβεβαιώσεις της Μέρκελ ότι οι καταθέσεις δεν κινδυνεύουν. Τώρα, σε ερώτηση ποια θεωρούν την πιο καλή επένδυση, το 65% απαντά το ακίνητο, τα σπίτια δηλαδή, το 45% της επενδύσης σε χρυσό και μόνο ένα 16% επιλέγει κρατικά ομόλογα ή μετοχές. Με βάση αυτή λοιπόν τη δημοσκόπηση, η εφημερίδα λαϊκής κατανάλωσης, η γνωστή μας Bild, χαρακτηρίζει ανησυχητική αυτή την εξέλιξη. Γράφει ότι το α και το ω μιας οικονομίας είναι η εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Την εμπιστοσύνη, μάλιστα, Σπύρο, την χαρακτηρίζει λιπαντική ουσία για την ανάπτυξη και την ευημερία. Ο αρθρογράφος, μάλιστα, καλεί τους πολιτικούς να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ανακτηθεί άμεσα η εμπιστοσύνη των καταθετών στις τράπεζες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Ακούσαμε πριν τι είπε ο κύριος Ρεν για το μοντέλο της Κύπρου. Είχαμε